Αφιέρωσε στον πατέρα και στην κόρη, είπε ότι τους αξίζει γιατί αυτοί έκαναν όλο τον αγώνα. Νομίζω ότι είναι ένα πρότυπο η οικογένεια. Βλέπουμε εδώ πάρα πολλούς φίλους της Θεσσαλονικής οι οποίοι έχουν βρεθεί στο αεροδρόμιο Μακεδονίας να την υποδεχθούν. Κόρνες, βέβαια. Είναι μεγάλη χαρά γιατί αυτό το κορίτσι, αυτό το 20χρονο κορίτσι, έχει δώσει κάτι διαφορετικό στις πολύ δύσκολες μέρες που βιώνουν οι Έλληνες. Δηλαδή, ένα χαμόγελο, ρε παιδί μου, ένα μπράβο, ένα θάρρος. Και υπάρχει εδώ, όπως βλέπουμε, και η συμμετοχή τους στο αεροδρόμιο που πάνε. Και είναι, Ελένη, και πολύ διστακτική με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είπε ότι βέβαια με βοηθάτε όλοι εσείς που βρίσκεστε κοντά μου εδώ με τα μικρόφωνα να καταλάβω τι έχει συμβεί, να συνειδητοποιήσω ότι έχω κατακτήσει δύο μετάλλια. Ωστόσο, λίγο διστακτική, την απόσταση που θέλει και φυσικά είναι σεβαστό. Η Άννα ήταν ξεκάθαρη νωρίτερα, Έλενα. Αυτό που είπε σε εμάς είναι ότι οι αθλητές, όχι μόνο η ίδια, αλλά κάθε αθλητής χρειάζεται δίπλα του και την πολιτεία και τον κόσμο, αλλά κυρίως την πολιτεία, όταν δεν παίρνει τη διάκριση. Πριν τη διάκριση το χρειάζεται. Όπως μας είπε και μάλιστα ο πατέρας της, είπε τώρα βλέπουμε ότι ναι, τα φώτα της δημοσιότητας, η πολιτεία είναι δίπλα μας. Όμως κρατάμε επιφυλάξεις για μετά. Δηλαδή παρά τα δύο μετάλλια τα Ολυμπιακά, κρατάει επιφυλάξεις για το αν η προσοχή θα είναι ίδια μετά από ένα, δύο, τρεις μήνες, μετά από ένα χρόνο. Γιατί η Άννα είναι μόλις 20 χρόνων, θα συνεχίσει να αγωνίζεται. Ρώτησε τον πατέρα αν θα μπει και ο Διονύσης στον Ολυμπιακό στίβο και είπε ότι αν ο ίδιος το επιθυμεί θα το στηρίξει. Δηλαδή στους επόμενους Ολυμπιακούς μπορεί αυτή η οικογένεια να έχει δύο Ολυμπιακές συμμετοχές. Εμείς ευχόμαστε και πολλά Ολυμπιακά μετάλλια. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εκεί πέρα θα χρειαστούν τη στήριξη της πολιτείας. Μάλιστα, μάλιστα. Μπορούμε να δούμε τώρα. Ναι. Να δούμε λίγο τις δηλώσεις που έκανε σήμερα το πρωί στην Αθήνα. Εκτός αν έχεις κάτι να μας πεις αυτή τη στιγμή, Ελένη μου. Εμένα μου έχει συγκλονίσει η οικογένεια. Πόσο δεμένη είναι και εδώ πέρα να δεικνύεται ότι έχουν έρθει σύσσωμοι από την Δράμα, από τη Θεσσαλονίκη. Ακούτε πόσο θερμή είναι η παροχή. Πάρα πολλοί αθλητές και πάρα πολλοί κόσμος. Νομίζω ότι είναι οικογενειακή υπόθεση αυτή η επιτυχία, αυτή η Ολυμπιακή διάκριση. Μπράβο και πάλι και συγχαρητήρια. Λοιπόν, να δούμε σε αυτό το σημείο. Μπράβο. Δεν έχεις αντίρρηση, Έλενα.